θυμούσε πάρα πολύ να ακούει το Λόγο του Θεού. «Πότε θα έρθει το τέλος του κόσμου κατά την Αγία Γραφή και τους Αγίους Πατέρες?» ρώτησαν τον γέροντα Κλεόπα. «Όταν οι μαθητές ρώτησαν τον Χριστό», απαντά ο γέροντας, «πότε θα γίνει το τέλος του κόσμου?» Εκείνος τους είπε, «Πέρι της ημέρας και ώρας εκείνης, ουδείς είδεν, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, είμαι ο πατήρ μου μόνος. Αλλά με τα σημεία τα οποία φανέρωσε ο Σωτήρας στους Αποστόλους και Προφήτες, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το τέλος του κόσμου μπορεί και να πλησιάζει». Κάποιος ρώτησε ένα μεγάλο θεολόγο και πνευματικό πατέρα, «Πότε θα γίνει το τέλος του κόσμου?» Και εκείνος απάντησε, «Όταν θα κορυφωθεί η αμαρτία και τα κακά έργα. Φοβερές αμαρτίες που θα κυριαρχήσουν τότε στη γη θα είναι η απιστία, η αμφιβολία για την ύπαρξη του Θεού, η άρνηση του Θεού, ο εξευτελισμός και η γελιοποίηση σε ό,τι είναι άγιο και χριστιανικό, η ακολασία τόσο των νέων όσο και των γερόδων, και προπαντός θα υπερισχύσει τότε ο σοδομητισμός, δηλαδή η παραφή συνακολασία, η πορνεία μεταξύ συγγενών και όλα τα φοβερά όργια των μολυσμένων παθών, όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες και όπως φαίνονται στις ημέρες μας». Άκουσε τι λέγει ο Θεός στη Γένεση. «Κραυγή Σοδόμων και Γομόρας, πεπλήνθητε πρόσμε και αμαρτία αυτών μεγάλε σφόδρα». Και παρακάτω ακόμα λέγει, «Υψώθη η κραυγή αυτών έναντι Κυρίου, και απέστειλεν ημάς Κύριος, εκτρίψε αυτήν. Στους εσχάτους καιρούς θα απλωθεί η πολυμίσθητη στον Θεό σοδομητική αμαρτία, και μετά θα έλθει μεγάλο πυρ στο τέλος του κόσμου να καταπαύσει το κακό. Άλλες αμαρτίες που θα εχμαλωτήσουν τον κόσμο πριν από το τέλος του κόσμου θα είναι το μίσος και η κακία μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των σύζυγων, των γονέων και παιδιών, που θα φάνουν κάποτε και στο φόνο. Το μίσος των γονέων κατά των παιδιών και ο φόνος των βρεφών από την κοιλιά της μητέρας τους, κατόπιν εγκλήματα και ταραχές χωρίς δίκες, ώστε θα φωνεύονται και θα ζημιώνουν ο ένας τον άλλον χωρίς καμία ανοχή, το φοβερό πάθος της μέθης, οι απολαύσεις του κόσμου, οι ασωτίες, η διάλυση των οικογενειών, το μίσος μεταξύ των εθνών, των αρχόντων και βασιλείων, η απιστία μεταξύ των αδελφών, των συζύγων, των οικογενειών, αρχόντων και λαού, τα οποία θα προκαλέσουν τον φοβερό αποκαλυπτικό πόλεμο. Κατόπιν, η αύξηση στο κατακόρυφο των ψευδοπροφητών, των αιρετικών, των medium, οι οποίοι ονομάζονται από τον Κύριο ψευδόχριστοι. Αυτοί λοιπόν εξαπατούν πολλούς χριστιανούς και θα κάνουν απατηλά σημεία με τη δύναμη του Σατανά. Έπειτα θα έρθουν οι μεγάλες ταραχές, πείνες, ασθένειες αθράπευτες, φρίκη και σύγχυση σε όλο τον κόσμο, λόγω των οποίων θα πεθαίνουν οι άνθρωποι από το φόβο τους. Θα ακολουθήσουν επίσης αποκαλυπτικά σημεία στο σύμπαν. Ο ήλιος θα σκοτιστεί, η σελήνη ομοίως, τα αστέρια θα πέσουν, το φως θα ελαττωθεί, η θάλασσα και οι ωκεανοί θα υψώσουν σε απίθανο σημείο τα κύματά τους και τα θηρία της γης θα μουγκρίζουν από την πείνα και το φόβο. Και όλα αυτά τα αποκαλυπτικά σημεία της συντελείας των αιώνων γράφει ο προφήτης Ισαΐας, κεφάλαιο 6, 10 έως 13. Ο Σοφωνίας, ο Δαβίδ, ιδιαίτερα στο 10ο κάθισμα, ο προφήτης Ζαχαρίας, ο Δανιήλ. Και άλλοι πάρα πολλοί, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο Λουκάς, ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του Δευτέρα προς Θεσσαλονικής και Δευτέρα προς Τιμόθεον, η πρώτη Πέτρου, η Αποκάλυψη και άλλα πολλά τέτοια βιβλία. «Με το τέλος του κόσμου θα γίνει γενική καταστροφή του σύμπαντος ή μόνο εκκίνησή του?» ρωτούν τον γέροντα και εκείνος απαντάει, «Δεν θα καταστραφεί τελείως ο υλικός κόσμος, δηλαδή ολόκληρο το σύμπαν, αλλά μόνο θα ανακαινιστεί κατά το λόγιο του προφήτη Δαβίδ, ο οποίος λέγει, εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και οι ανακαινιείς στο πρόσωπο της γης. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες αποφάνθηκαν ότι όποιος θα πει στο τέλος του κόσμου θα καταστραφεί ολόκληρο το σύμπαν, δηλαδή η δημιουργία του Θεού, να αναθεματίζεται». Oh,
συμμετοχή, αγαπητοί ακροατές, πάντα από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό και την φιλόξενη συχνότητά του. Συνεχίζουμε και σήμερα, παρακολουθώντας με τη βοήθεια του βιβλίου των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη με τίτλο «Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων», συνεχίζουμε και σήμερα να προβάλλουμε την διδασκαλία των ανθρώπων εκείνων που χαριτώθηκαν από τον Άγιο Θεό και είναι για μας μια παρηγοριά, είναι για μας ένας σταθμός ανεφοδιασμού, ο λόγος και η διδασκαλία του. Για το μοναχό και το μοναστήρι, ο λόγος στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, για όλους εμάς. Τι πνευματικές συμβουλές δίνατε στις νεότερες μαθήτριές σας όταν εσείς μεγαλώσατε και αποκτήσατε μια μικρή συνοδεία, ρώτησαν την μοναχή Επιφανία. Και εκείνη απαντά: να μην απουσιάζουν ποτέ από τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, να κάνουν την υπακοή λέγοντας και την ευχή του Ιησού, να μην εγκαταλείπουν ποτέ τον κανόνα της προσευχής, τις μετάνοιές τους, και να θυμούνται καθημερινά την ώρα του θανάτου. Μετά να εκδιώκουν τους κακούς λογισμούς, να φρενάρουν την γλώσσα τους και να δέχονται με αγάπη τους χριστιανούς που έρχονται στο μοναστήρι. Ο άνθρωπος λοιπόν που γνώρισε την γλυκύτητα του κελιού του, εάν έχει πληροφορία μέσα του από το Θεό, φεύγει το πλησίον του παρόντου, τον αγαπά και τον σέβεται. Χωρίς μεγάλη ανάγκη μην εξέρχεσαι από το μοναστήρι και μην εισέρχεσαι σε σπίτι λαϊκού χριστιανού, διότι θα εξέλθεις διαφορετικός από ό,τι μπήκες. Να είσαι σε επιφυλακή στο κελί σου και έξω από αυτό. Εάν δεν μάθεις πρώτα να ζεις με ειρήνη με τους ανθρώπους, τότε δεν θα βρεις την ειρήνη ούτε στην έρημο. Μην νομίσεις ότι απομακρυνόμενος στην έρημο είσαι μόνος και ερημίτης. Όπου και αν είσαι, δεν μπορείς χωρίς αγώνα και χωρίς τη Θεία Χάρη να λυτρωθείς από τις παγίδες του Σατανά. Όποιος επίσης μπήκε στο μοναχικό πολίτευμα πρέπει να ξέρει ότι εδώ στη μοναξιά εμφανίζεται κατά ιδιαίτερο τρόπο το κακό πνεύμα που επιθυμεί να τον εμποδίσει στην οδό της σωτηρίας του. Όποιος ζει στον κόσμο μάχεται με τους δαίμονες σαν με τις μύγες, ενώ αυτοί που ζουν στην ερημιά μάχονται με αυτούς σαν να ήρθαν τίγρης και λεοπαρδάλης. Όποιος ζει στην έρημο είναι απαλλαγμένος από τρεις μεγάλους εχθρούς, από τον πειρασμό της φυλαργυρίας, της φλιαρίας και της οράσεως. Αυτός δεν έχει άλλο πειρασμό να πολεμήσει παρά τους πειρασμούς της καρδιάς. Να είσαι πάντοτε με το Θεό, εάν θέλει και αυτός να είναι πάντα μαζί σου. Ο Θεός είναι παρόν οποιαδήποτε στιγμή, είναι παρόν οπουδήποτε, ενώ εσύ πάντοτε στέκεσαι μπροστά του. Ήρθε μια ευλογία στη ζωή σου, ευχαρίστησε το Θεό και η πνευματική σου κατάσταση θα γίνει καλύτερη. Ήρθε μια δυστυχία, ευχαρίστησε το Θεό και θα ξεπεραστεί, δόξασε το Θεό για όλα. Είτε είσαι στα βουνά είτε σε σκυλάδες, δώσε το χέρι σου να σε καθοδηγεί το χέρι της Θείας Πρόνοιας και να σε ανεβάζει ψηλά. Στη ζωή του μοναχού η ησυχία είναι γλυκύτητα, ενώ η προσευχή είναι πνευματική θεωρία. Ο λόγος του Θεού είναι τροφή για την ψυχή του, είναι η γλυκύτερη συνεργασία με το Θεό. Η Εκκλησία είναι το μοναδικό καταφύγιο. Ο κόσμος του μοναχού είναι η αιωνιότητα. Εκεί είναι ο θησαυρός του. Εκεί είναι η καρδιά του. Μάθε λοιπόν να συνομιλείς πολύ με τον εαυτό σου και με το Θεό και λιγότερο με τους ανθρώπους. Όσο λιγότερο μιλάς με τους ανθρώπους, τόσο περισσότερο θα μιλείς με το Θεό. Όποιος φτωχεύει για το Θεό αποκτά θησαυρό, ο οποίος ουδέποτε χάνεται. Στο μέτρο στο οποίο ο άνθρωπος αρνείται τις παρηγοριές του κόσμου, στο ίδιο μέτρο αξιώνεται να απολαμβάνει τις χαρές και ευλογίες του Θεού δια του Αγίου Πνεύματος. Όσο μακρύτερα είσαι από τον κόσμο, τόσο πλησιέστερα είσαι στο Θεό. Η άρνηση του κόσμου έχει δύο όψεις. Πρώτον, αρνούμεθα τον κόσμο εξωτερικά και κάθε τι που μας συνδέει με αυτόν. Και δεύτερον, αρνούμεθα όλες τις φαντασίες και παραστάσεις που έχουμε μέσα μας από τον κόσμο. Αυτά είναι τα πάθη, οι κακές συνήθειες και όλες οι προσωπικές μας αδυναμίες. Η τελική άρνηση του κόσμου γίνεται με την πλήρη απάρνηση του εαυτού μας. Μπορείς να ζήσεις μέσα
στον κόσμο σαν ξένος προς Αυτόν, όπως πολλοί Άγιοι της Εκκλησίας μας, ή να ζήσεις μέσα στην έρημο με κοσμικό φρόνημα. Για τους αδελφούς που έρχονταν πρόσφατα στο μοναστήρι, έλεγε ο Όσιος Γεώργιος, έχει συμβεί μερικοί από τους αδελφούς που ήρθαν τελευταία στη μοναχική ζωή να προκαλούν έρηδες. Ταράζονται από τις κοσμικές συνήθειες και προκαλούν σκάνδαλα και σε όλη λοιπόν τη συνοδεία. Δημιουργούν μερική φιλία, τρώνε κρυφά, υποκρίνονται στην εξομολόγηση, εχμαλωτούνται στο πάθος της αχαλήνωτης λεμαργίας και με έναν λόγο εμπέζουν το αγγελικό σχήμα. Σε τέτοιες λοιπόν περιπτώσεις να τους ετοιμάζετε από την αρχή τα τρόφιμα για το ταξίδι της επιστροφής. Στη συνέχεια, χωρίς κανένα επιτίμιο, να τους αφήνετε να πηγαίνουν όπου θέλουν κατά τον λόγο του Κυρίου που λέγει ότι πολλοί εσμέν οι κλητοί, ολίγοι δε εκλεκτοί. Εάν μερικοί από αυτούς επιστρέψουν με αληθινή μετάνοια, να τους προσλαμβάνετε πάλι με την πρώτη τιμή, χωρίς να τους κατηγορείτε για το παρελθόν τους. Λέγει ένας μαθητής του πατρός Δαμιανού ότι ο πατήρ εργαζόταν στο ξυλουργείο από 10 έως 15 ώρες την ημέρα, χωρίς διακοπή, όλες τις ώρες οι οποίες δούλευε, και έλεγε την ευχή του Ιησού κατόπιν αποσυρώταν στο κελί του. Κάποτε λοιπόν ήρθε ένας μοναχός από ένα άλλο μοναστήρι να δει αυτό τον όσιο μοναχό. Μπαίνοντας στο ξυλουργείο του, είπε: «Πάτερ Δαμιανέ, άκουσα για την αγιοσύνη σου και ήρθα να σε δω». Και ο γέροντας, αδύνατος και καχυκτικός στο σώμα, στριφογύρισε πρώτα μπροστά του και ύστερα το απάντησε: «Να, με είδες», και σιωπώντας έβγεσε πάλι τη δουλειά του. Κάποιο όμως, αγαπητοί ακροατές, ο χρόνος δεν μας επιτρέπει για να συνεχίσουμε, έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε και την θεματική αυτή. Να κρατήσουμε λοιπόν τα λόγια αυτά, τα οποία έρχονται όντως να ξεδιψάσουν τις καρδιές μας και να μας βάλουν σε μια διαδικασία με έντονη την χαρά και τη διάθεση απέναντι στο Θεό. Εμείς ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας επικοινωνία για την προσεχή μας εκπομπή. Μέχρι τότε, ο Θεός να ευλογεί και να αγιάζει όλους μας. Χαίρετε. Πατέρων γνώση και διδαχή. Ο πατερικός λόγος, έκφραση και εμπειρία ζωής. Με τον αρχιμανδρίτη Πολύκαρπο Μπόγρη. Σαρακοστή στην Πειραϊκή